the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the stars make you drool just like pasta frazzle, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli. Καλημέρα. Από το πρωί φαίνεται. Χαίρεσαι με, Μάκη, ξέρεις από πού έρχομαι? Από το σπίτι σου. Από το νοσοκομείο. Γιατί, ποιος είναι άρρωστος? Εγώ. Εσύ. Ναι, μωρέ, ήπια κάτι χτες το βράδυ και με πείραξε και λιποθύμησε. Α. Σούρωσες πάλι. Πες τότε και μας τρόμαξες. Είναι ίωση. Υπάρχει μια ίωση που λιποθυμάς. Εγώ ήξερα για μια που βύχεις. Άλλη αυτή. Α, γιατί το λες. Μπορεί να είναι η ίδια. Βύχεις μέχρι που λιποθυμάς. Μπορείτε με παρατάτε, λέω εγώ. Μην το γελάς. Ξέρεις τι ίωσεις κυκλοφορούν. Μια που σε πονάνε τα κόκαλα. Μια που έχεις αμετούς και διάρρεια. Μια που σε πονάει ο λαιμός. Και μια που δεν σε αφήνει με τίποτα να δουλέψεις. Υπάρχει τέτοια ίωση? Ναι, και την έχετε κολλήσει όλοι σας εδώ μέσα, μου φαίνεται. Γιάννα, τελείωνε με τον καφέ σου και σήκω και έλα στο γραφείο που σε θέλω. Όχι, που δεν θα με ήθελες πρωί-πρωί. Γιάννα, ήρθα από το νοσοκομείο, λιποθύμησε. Γιατί, τι έπαθες? Ήπιε κάτι που την πείραξε. Τι ήπιες, Γιάννα, λιγμένο γάλα? Ένα ποτό. Ποτό, και τι ποτό ήταν αυτό, πού το ήπιες? Σε ένα μπαρ, πού να το πίνα. Γιατί πηγαίνετε σε μπαρ τις καθημερινές? Σας δίνουνε μπόμπες, ξερνάτε και μετά έρχεστε εδώ πέρα κουδούνια να δουλέψετε. Πώς θα δουλέψεις τώρα, μου λες? Α, ακούω. Καλά σου λέει, ρε Ούφο, ξέρεις τι φάτσα έχεις. Άσε μας, ρε Μάκη, κονσομασιόν σε μπαρ κάνω, τι σας πειράζει φάτσα μου? Όχι, αλλά σήμερα θα μας μιλήσει για τις αυξήσεις, αν αυτό σου λέει τίποτα. Θα περιμένω πολύ ακόμα. Καλά, ντε, έρχομαι. Άξανα ακούω. Βλέπω θύελα σήμερα. Αχ, μη μου λες τέτοια. Θέλω να κατεβώ για κάτι δουλειές. Ας το για άλλη μέρα καλύτερα. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Πώς αισθάνεσαι που άμα λες έναν άνθρωπο, έλα εδώ, εκείνος έρχεται? Πώς να αισθάνομαι δηλαδή? Όχι, το λέω γιατί εμείς εκείνοι οι θνητοί, άμα λέμε σε κάποιον έλα εδώ, εκείνος άμα θέλει έρχεται. Άμα δεν θέλει δεν έρχεται. Πα. Λοιπόν, επειδή με τούτα και με εκείνα πέρασε η ώρα, τον προϋπολογισμό για τον κατογούδι τον έχεις έτοιμο? Όχι βέβαια, πότε να τον έβαλα. Τι? Μα χτες το απόγευμα μου τον έδωσες. Για να τον έχεις έτοιμο σήμερα το πρωί. Α, Γιάννα, δεν τα πάμε καλά. Δεν τα πάμε καθόλου καλά οι δυο μας. Μα πότε θα τον έκανα? Σου είπα σήμερα το πρωί. Τι κάνεις από το πρωί, δουλεύεις ή δεν δουλεύεις? Το πολύ σε μία ώρα να μου τον έχεις έτοιμο. Τρία τηλεφωνήματα μου έχει κάνει από το πρωί ο Κατογούδης. Καλά. Καλά μια. Ναι. Για σένα είναι περίεργο. Ναι. Έλα, λυκάκι μου. Μην κλείσεις, θα σε πάρω την άλλη γραμμή από το γραφείο μου. Ευχαριστώ. Και να λείπουν τα τηλεφωνήματα, έτσι, είναι επίγον, κατάλαβες? Κατάλαβα. Μπράβο. Πήγαινε μέσα λίγο στο κρεβάτι σου και μην περπατάς εξυπόλυτη. Αφού ζεσταίνομαι. Ζεσταίνεσαι γιατί έχεις πυρετό, μέσα γρήγορα.
Θέλω παγωτό. Τι θες παγωτό? Έλα, Γιάννα, γιατί θα με τρελάνε εδώ μέσα. Πήγαινε μέσα. Έλα, λιγάκι, τι έγινε? Τι έγινε? Ήρθα σπίτι και βρήκα τη μικρή με πυρετό. Πυρετό? Έχει πολύ. Ποιος έχει πυρετό? Θα έχει την ίωση με τον πυρετό. Πες, θα ανεβάσει πολύ ψηλό. Θα ανεβάσει πολύ ψηλό πυρετό, λέει ο γιατρός. Έχετε και γιατρό εκεί? Ναι, τι. Γιατί μας πέρασες? Όλα μας τα παρέχει εμάς η εταιρεία. Η Σοφία καλά έκανε τη διάγνωση. Καλά, καλά, κορόιδευε εσύ. Γιάννα, πήρα να μου δώσεις το τηλέφωνο του παιδιάτρου σου, γιατί ο δικός μου λείψει συνέδριο. Ναι, ρε εσύ, Αλίκη, αλλά νομίζω ότι δεν το έχω μαζί μου. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα κλείσουμε, θα πάρω εγώ το Σοκράτη να μου τα δώσει και θα σε ξαναπάρω, εντάξει? Άντε, γεια σου, κουκλίτσα μου. Γεια. Ναι. Τι θα γίνει, θα το κλείσει καμιά φορά το τηλέφωνο, δεν μπορούμε να σε βρούμε. Έκλεισα, τι θες? Κοίταξε, μαζί με τον προϋπολογισμό του κατογούδι κάνε μου και ένα προσχέδιο. Γιατί προσχέδιο? Να σου κάνω ένα κανονικό σχέδιο με τα όλα του. Για να δούμε, θα προλάβεις. Σοβαρολογείς? Το πίστεψες θα σου κάνω και σχέδιο? Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, Κατερίνα! Καλή τι μορφιέ είναι αυτέ! Χάρη και ζαμάνια, πού είσαι? Δουλεύετε εσείς εδώ, δουλεύετε! Βέβαια, γιατί τη βρίσκουμε εδώ, είμαστε πορωμένοι εργασιομανείς. Μακή, έλα να με βοηθήσεις λίγο, βρε, δεν μπορώ. Δεν θα σας ενοχλήσω και πολύ, μην ανησυχείς. Βρε, να μας ενοχλείς, έλα, παιδί μου. Κάτσε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τι έγινε, ρε? Γιάννα, έχω σοβαρό λόγο που ήρθα. Καλό ή κακό? Και καλό και κακό. Τώρα αυτό μου το λες σαν φιλοσοφική άποψη, ουδέν κακό να μη γες καλού. Όχι, παιδί μου, έτσι είναι. Α, το βρήκα το σενάριο. Τάσκασες για να αγοράσεις κάτι που σ' άρεσε και έχεις ξεμείνει από λεφτά. Κακό γιατί δεν έχεις μία, καλό όμως αυτό που αγόρασες. Α, μη στενοχωριέσαι, γιατί και τίποτα να μην αγόραζες, πάλι μία δεν θα είχες. Σωστό κι αυτό, έτσι? Σωστό είναι, θα μπορούσε να είναι και έτσι. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά τι συμβαίνει? Ναι. Έρχεσαι λίγο μέσα που σε θέλω. Με φώναξε μέσα. Mm. Πάω να ακούσω τη λυπητερή. Ού, εσείς πληρώνετε κιόλας εδώ? Όχι, ευτυχώς δεν ήρθε ακόμα η ώρα που θα μας ζητάνε να τους πληρώνουμε γιατί δουλεύουμε. Όχι, και να τους πληρώνουμε και από πάνω. Ήρθε η ώρα και δεν το έχετε καταλάβει. Τι δηλαδή, αντί να μας κάνει αυξήσεις, θα μας κάνει μειώσεις? Ρε βλάκα, όταν πληρώνουμε το νερό που πίνουμε, το φως για να βλέπουμε και το τηλέφωνο για να μιλήσουμε με κανέναν άνθρωπο, τους πληρώνουμε κανονικά, δεν τους πληρώνουμε. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε. Και εγώ νόμιζα ότι δουλεύω για να ζήσω. Όσο σκέφτομαι ότι πληρώνουμε το νερό που πίνουμε, ενώ το 90% του σώματός μας είναι νερό, μου ανεβαίνει το νερό στο κεφάλι. Μια ευθυμία διακρίνω. Δεν μου λέτε, θα κάνετε καμιά πεντάρα δουλειά ή πληρώνεστε για να ανταλλάσσετε τα απόψεις? Ω, καλημέρα σας. Κλώτησε, καλημέρα σας. Έχεις σκοπό να έρθεις μέσα? Ναι, ναι, ερχόμουν. Φτιάξε μου ένα τσαγάκι, σε παρακαλώ, Σοφία. Σου έκανα πρόβλημα, Ναι, από σένα περίμενα. Εμείς, παιδάκι μου, έχουμε πρόβλημα από χέρι, μη σε απασχολεί. Για λέγε, τι γίνεται? Κάτσε τώρα, γιατί είναι ολόκληρη ιστορία. Φέρει λίγο καφέ να πιω. Έλα, πάρε. Αλλά να σου πω, θα πεις περίληψη γιατί θα με φάει ο μέσα. Εντάξει. Δεν μου λες, θυμάσαι πέρσι που είχα το πρόβλημα με την εγκυμοσύνη και έψαχνα να υιοθετήσω ένα παιδάκι? Πώς δεν το θυμάμαι, ρε, ξεχνιούνται αυτά. Έψαχνα δεξιά και αριστερά. Δηλαδή πήγε στη Νέα Δημοκρατία και στο Κουκουέ? Έλα, σταμάτα αυτές τις κρυάδες. Είναι σοβαρό το θέμα, σου λέω. Έλα, εντάξει, sorry, για λέγε. Λοιπόν, σήμερα το πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσω να πάω στη δουλειά μου, ήρθε μία κυρία στο σπίτι μου. Από ποιο κόμμα? Αχού, Γιάννα. Έλα, έλα, σε τσιγκλάω. Λέγε, τι ήταν αυτή? Γνωστή, μιας γνωστής, μιας φίλης μου, ας πούμε. Κολλητάρια, δηλαδή. Θα δημόσω, εντάξει. Το βουλώνω. Λοιπόν, μου είπε ότι υπάρχει ένα παιδάκι και μπορώ να το υιοθετήσω. Τι κάνω τώρα? Αυτή, να ξέρεις, είναι από το Πασόκ, μάθαν ότι θες παιδί και στο τάζουν για να τους ψηφίσεις. Άι στο διάολο, Γιάννα. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει σοβαρά μαζί σου. Έλα, ρε βλάκα, το ξέρω ότι είναι σοβαρό το θέμα, ναι, λέω πούρδες να ξελαμπικάρω κι εγώ. Καλά, δεν πειράζει, σε συγχωρώ για την ώρα, αλλά πάω να φύγω. Αισθάνομαι και άβολα εδώ πέρα. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Άσε, δεν λέμε άλλο. Και πότε θα τα πούμε, ρε? Το απόγευμα. Καλά, θα σε πάρω εγώ, Να με πάρεις. Γεια σου, Σοφάκη. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Κατογούδη. Μάλιστα, μια χαρά. Μη μου πείτε ότι με πήρατε για τη μελέτη, γιατί μάλλον θα σας στεναχωρήσω. Α, για την Παρασκευή τι θέλετε? Ναι, πέστε μου, σημειώνω εγώ. Ναι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ναι, τα λέμε και χαιρετισμού στην Εύη. Γεια σας. Θα το σκοτώσω το κάθαρμα. Γιατί τι σου έκανε ο άνθρωπος? Ρε, για τον Βασίλη μιλάω. Με εγκάζωσε να του κάνω τη μελέτη μέσα σε μία ώρα και ο άνθρωπος τη θέλει για την Παρασκευή. Άκου, ρε, ο ψεύτης. Ναι, καλά κι εσύ. Πώς κάνεις έτσι, πρώτη φορά είναι. Ρε, μου πω ότι πήρε 3 τηλέφωνα ο Κατογούτης από το πρωί και ο άνθρωπος τώρα μόλις τηλεφώνησε για να μου δώσει μια πληροφορία. Λες και σε προτάρα κάνεις. Α, ξέρω γιατί το κάνει. Θέλει να με βγάλει άχρηστη για να μου δώσει μικρή αύξηση. Παστίχημα. Γι' αυτό ρε, εσύ μου πω ότι δεν του κάνω καλό το τσάι. Τι σου είπε? Τι μου είπε? Με έχεσαι για την οικοδομή του Γκίζη. Μου έχει πάρει τον αέρα ο εργολάβος, λέει, και με κάνει ό,τι θέλει. Καλά, αυτός είναι κολλητός με τον εργολάβο. Μαζί τα κάνουνε. Για τις αυξήσεις δεν σου είπε τίποτα? Ούτε κουβέντα. Τι σου έλεγα, μας έχεις το περίμενε για ψυχολογικό πόλεμο. Ναι. Μάλιστα, εγώ είμαι. Τι έπαθε? Γιατί έκανε με το? Μήπως θέλει να μου μιλήσει? Εντάξει, λοιπόν, ναι, δεν το συζητώ. Φυσικά, ή εγώ ή ο άντρας μου, θα περάσουμε να τον πάρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ειδοποιήσατε. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Την πάτησα. Ο Μιχάλης έκανε μετό στο σχολείο. Τι θα κάνω τώρα, πρέπει να τον πάρω. Έχει την ίωση με τους εμετούς. Και εσύ την ίωση με τις ιώσεις. Κάτσε να πάρω το Σοκράτη, μήπως μπορεί αυτός να πάει να τον πάρει. Ορίστε κατάσταση. Όλη μέρα με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μου λες τι έγινε με τον προϋπολογισμό του Κατογούδη, τον έχεις έτοιμο? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, παράτε τα τηλεφωνήματα της φιλενάδας και κάντον αμέσως. Δεν απαντάω, Σοκράτη, τι θα κάνω τώρα? Να πάω στον φέρω εγώ τον Μιχάλη. Να καθίσει εδώ που κάθεσαι. Ευκαιρία να την κοπανίσει. Έλα μέσα που σε θέλω. Δεν μου λες τις φωτοτυπίες τις έχεις έτοιμες? Όχι ακόμα, γιατί έχει χαλάσει το φωτοτυπικό. Και τι κάθεσαι? Δεν φώναξε να έρθουν να το φτιάξουν? Φώναξα. Σε μια ώρα θα είναι εδώ. Σε μια ώρα θα είναι εδώ? Τι τους πληρώνουμε? Άκουσε μια ώρα. Αν είναι για τη Γιάννα, πες ότι δεν είναι εδώ. Ναι. Για τη Γιάννα είναι. Ναι. Έλα, λυκάκι μου, σε ξέχασα. Δηλαδή δεν το βρήκε στο τηλέφωνο? Η αλήθεια είναι ότι πήρα το Σοκράτη να μου το δώσει, αλλά ούτε το Σοκράτη βρήκα. Κάτσε τώρα να σκεφτώ τι θα κάνουμε. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα πάρεις τηλέφωνο την Άντα, γιατί το έχει και αυτή το τηλέφωνο του παιδιάτρου. Θα σου το δώσει αυτή. Έτσι. Α, το έχεις το τηλέφωνο της Άντας. Ωραία. Πάρε την αυτήν κουκλίτσα μου, έτσι. Άντε, τα λέμε εμείς. Γεια. Το έχει το τηλέφωνο της Άντας? Ναι. Ησύχασα τώρα. Αχ, Θεέ μου, γιατί με έκανες τόσο ανεκτικό. Ποιος θα πάρει τώρα το Μιχάλη? Πάσε, μωρέ, θα τηλεφωνήσω σε μια φίλη μου. Όχι, αποκλείται να μπω τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, να φάω στη μάπα την κίνηση για να σου πάρω σε ένα κουρκουμπίνια. Μα για να κάνουμε βόλτα το λέω. Βόλτα στην κίνηση, μαζοχίστριες είμαστε. Να ήταν για καμιά φίλη σου, θα σκοτωνόσουν. Άμα σου ζητάει κάτι η μάνα σου, το κάνεις βουνό. Εμπρός. Α, έλα, Γιάννα μου, τι γίνεται? Συνήλθες? Ναι, συνήλθα. Ρε Μαρινάκη, είσαι απογευματινή? Ναι, γιατί θέλεις τίποτα? Μια πολύ μεγάλη χάρη. Ό,τι θες, λέγε. Εσύ αρρώστησε ο Μιχάλης και πρέπει να πάω να τον πάρω από το σχολείο. Αλλά δεν με παίρνει με τίποτα και δεν βρίσκω και το Σοκράτη. Και γι' αυτό σκάς. Ας τον πάρω εγώ, παιδί μου. Ναι, ρε Μαρινάκη. Έλα, μωρέ, σιγά. Θα πεταχτώ μια στιγμή με το αυτοκίνητο μέχρι το σχολείο και θα τον πάρω. Για μένα βόλτα θα είναι, έτσι κι αλλιώς έχω μπαφιάσει εδώ μέσα. Πού να τον πάω? Καλύτερα φέρ τον εδώ, γιατί θα με θέλει τώρα που είναι και άρρωστος. Εντάξει, παίρνω την τσάντα μου και φεύγω. Έρχομαι κι εγώ. Άντε, έλα. Και θα πάρουμε και κουρκουμπίνια. Και κουρκουμπίνια. Τι νέα, καλά, καλά. Κοίταξε, εγώ στη θέση που είμαι πρέπει να ενημερώνουμε. Πώς πάνε οι μετοχές, τι ακρίβεινε, τι φτύνε, πώς κινείται το εμπόριο, όλα. Γυναίκα είσαι εσύ τώρα που να καταλάβεις από αυτά. Για να δω. Εδώ λέει για αυτόν που είπε στην πεθερά του να πάει εκδρομή στη Σπάρτη και μετά την έσπρωξε από τον Κεάδα. Δεν θέλω γέλια, δεν θέλω γέλια. Τον προϋπολογισμό του Κατογούδη τον έχεις έτοιμο? Δεν τον έχω. Επιτέλους. Α, κοίταξε, σε μια ώρα ρίχνουν τα μπετά στο Μαρούσι. Πήγε να ρίξει μια ματιά. Να κάνω επίβλεψη, θες να πεις? Επίβλεψη, ναι, επίβλεψη. Λες και σου πάμε να πας να σκάψεις κάνεις. Αδύνατον, έχω πάρα πολύ δουλειά σήμερα. Ωραία, τότε πάρε τις προδιαγραφές για την καινούργια δουλειά από το Μάγκη και πες του αυτού να πάει στα μπετά. Εντάξει. Και κοίτα τι γίνεται και με τη Σοφία με το φωτοτυπικό, γιατί αυτήν στα μυαλά τη αρμενίζουν. Καλά, πάω. Και πού είσαι? Τις προδιαγραφές του Κατογούδη να τις ψηρίσεις, έτσι, να τις κοιτάξεις με την ησυχία σου.
Μην γίνει όπως την άλλη φορά τίποτα και τρέχουμε τώρα. Αυτό το με την ησυχία μου πολύ μ' αρέσει. Και πότε δηλαδή έγινε κάτι με τις προδιαγραφές και τρέχαμε? Δεν θυμάσαι με το μεγάλο έργο στην Τινησία τι έγινε? Ή τα ξεχνάμε? Μα αυτές οι προδιαγραφές ήταν στα γαλλικά και εγώ γαλλικά δεν ξέρω. Και τι σκατά ξέρεις? Άι στο διάολο. Να πας. Κοίτα. Ναι. Το μεσημέρι θα συζητήσουμε για την αύξησή σου. Σούφεξε. Θα πας στο Μαρούσι για επίβλεψη. Ρε το μαλάκα. Στέλνει εμένα που δεν την ξέρω τη δουλειά να γίνει καμιά στραβή και να την πληρώσω εγώ. Κατάλαβες? Εγώ ξέρεις τι θέλω. Να το πατήσει μπετονιέρα. Όχι ρε, δεν έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Εγώ θέλω να πάω για ουζάκια με τους φίλους μου. Να πω καμιά βλακία, να ξεραθώ στα γέλια. Να φύγω από εδώ μέσα. Δεν μπορώ άλλο την κλεισούρα. Θέλω να πω λίγο έξω. Ναι, ναι, ναι. Με έναν ήλιο σαν κι αυτό να στην τρώει τα αφεντικό. Ωραία, είμαστε άρρωστοι εδώ μέσα. Ανώμαλοι είμαστε. Α, δεν στάπα. Το μεσημέρι λέει να μας μιλήσει για τις αυξήσεις. Εκεί να δεις ανομαλία. Ρε, όλα τα παράλογα εμείς θα τα ακούσουμε. Θέλω να φύγω. Θέλω λιακάδα. Καλημέρα. Καλώς τον. Έχεις καιρό? Ούτε για κατούριμα. Ούτε κι εγώ. Τότε γιατί ρωτάς? Σκέφτηκα, χειρότερα δεν γίνεται. Να τα προλάβω όλα αποκλείεται. Άρα κάποια πράγματα δεν θα τα κάνω. Κι εγώ τα περισσότερα δεν πρόκειται να τα κάνω. Αν δεν τα κάνεις όλα λοιπόν, τι θα γίνει? Θα τα έχω για αύριο. Και πού ξέρεις που θα είσαι αύριο? Το έχεις σίγουρο το αυριανό σου πρόγραμμα? Α. Εξάλλου το πεπρωμένο, φυγή είναι αδύνατο. Το οποίο και αγνοούμε. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα. Δεν πάω στον τάχη να του πω να πάρουμε τις γυναίκες μας να πάμε μια βόλτα. Καλά. Και η Γιάννα δεν είναι στη δουλειά? Όχι, στη δουλειά είναι. Αλλά αν δεν πάει και μια μέρα, τι θα γίνει? Αν όλα πάνε καλά αύριο, θα κάνει αύριο τις σημερινές δουλειές. Και αν δουλεύεις το πεπρωμένο? Εάν δουλεύεις το πεπρωμένο, τι δουλειά θα σκεφτούμε? Μα δεν μπορούμε. Έχει ανεβάσει πυρετό η Χριστίνα και η Αλίκη είναι μαζί της στο σπίτι. Άμα, κρίμα. Κρίμα. Το παλιόπαιδο. Γεια σου, Σωκράτη. Καλώς την. Πώς δεν της έβγαλε το μαλλί, τρίχα-τρίχα και εγώ δεν ξέρω. Γιάννης, τι θέλεις εσύ τέτοια ώρα? Παιδί μου είχε τρίψει το θερμόμετρο για να πιστέψω ότι έχει πυρετό. Κατάλαβες? Είδε την Βουγιουκλάκη και το πήρε το μάθημα. Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί το έκανε. Γιατί μου λέει, με τέτοια λιακάδα, μωρέ μαμά, είναι άδικο να πάω σχολείο σήμερα, κατάλαβες? Σοφία, πού είναι? Στην τουαλέτα, νομίζω. Πάλι? Την επόμενη φορά θα της πω να σε ρωτήσει. Ο άλλος από εδώ, ο Μάικς, πού είναι? Για βρούβες. Στην τουαλέτα κι αυτός. Στην τουαλέτα κι αυτός. Την ίωση του ξερνατού κολλήσανε και δυο τους. Θα σε γελάσω. Κοίταξε, άμα τελειώσεις με τις προδιαγραφές, έλα μέσα που σε θέλω. Σε μισή ώρα θα είσαι έτοιμη? Σε μισή ώρα. Ναι, γιατί? Κάπου διάβασα, αλλά μπορεί και να το είδα σε ταινία επιστημονικής φαντασίας, ότι υπάρχει, λέει, ένα μικρό τσιπ που μπορεί να στο βάλουν στο χέρι, ας πούμε, ή στο πόδι και με αυτό να σου φορτώνουν ένα ολόκληρο αρχείο στον εγκέφαλο, όπως γίνεται με τους υπολογιστές. Θα μου πατάς, δηλαδή, εσύ ένα κουμπί... Και θα βγαίνει μια χοντρή. Όχι. Εγώ θα σου βγάζω αυτόματα τις προδιαγραφές. Πώς το βρίσκεις αυτό? Δεν μου λες. Τηλεχειριστήριο θα έχει. Μ' αρέσει το προχώρησες κιόλας. Καλημέρα σας. Είχαμε κι εμείς. Πολύ ωραίο το γραφείο σου, Γιάννα μου. Αχ, τι έπαθες, κουλικαντέρα μου, τι έπαθε το παιδί μου? Αρρώστησα. Μαμά, παραλίγο να λιποθυμίσω, σαν και εσένα. Λοιπόν, Γιάννα, μια και είσαι επισκέψεις, εγώ να πηγαίνω. Ο κύριος. Βασίλης Νικοδήμου. Χαίρομαι πολύ. Εγώ. Ο κύριος Νικοδήμου, μαμά, είναι ο προϊστάμενος της Γιάννας. Τόσο νέος και είστε κιόλας διευθυντής. Α, δεν βαριέστε, μια ιδέα είναι όλα. Να σας κεράσω ένα γλυκάκι. Κουρκουμπίνια είναι. Α, μαμά, είναι ακατάλληλη ώρα, ίσως τώρα δουλεύουν οι άνθρωποι. Α, μην ανησυχείτε, κυρία Βενέτα. Το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν τον ενοχλείτε. Έχει πάντα χρόνο. Λοιπόν, να δείτε, σας περίμενα εντελώς διαφορετικό από τις περιγραφές της Γιάννας. Πώς δηλαδή? Με κέρατα, ουρά και τρίαινα. Ένα πιο ηλικιωμένο. Α, είστε η πεθερά της Γιάννας? Όχι, η κυρία είναι η κυρία Βενέτα, η μαμά της φίλης μου της Μαρίνας. Ναι, 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 η δική μου η Μανούλα είναι αυτή που βλέπετε. Λοιπόν, πάμε μαμά να αφήσουμε τους ανθρώπους να δουλέψουν. Ενοχλούμε? Καθόλου, ίσως ενοχλείτε τη Γιάννα από τα τηλεφωνήματά της. Εμένα, όπως σας είπα, καθόλου. Αλήθεια λοιπόν, ξέρετε ότι πολλές φορές αναρωτήθηκα πώς της επιτρέπεται να μιλάει τόσες ώρες στο τηλέφωνο με την κόρη μου. Μα τι λες, βρε μαμά, πότε μιλήσαμε με τη Γιάννα με τις ώρες πρωί? Όταν είσαι απογευματινή πάντα. Ναι, βέβαια, εδώ που τα λέμε, όταν είσαι απογευματινή πάντα.
Λοιπόν, κυρία Βενέτα, χάρηκα πάρα πολύ και να περνάτε να μας λέτε μια καλημέρα όποτε θέλετε. Κι εγώ χάρηκα. Μες τη χαρά. Έλα, Μανούλα μου, πάμε να αφήσουμε τους άνθρωπους να δουλέψουν επιτέλους. Μιχαλιό, έλα κι εσύ. Άσε τη μαμά να δουλέψει, ρε παιδί μου. Θα κάτσε εδώ να παίξει με τον υπολογιστή. Α, η Μανούλα τον χρειάζεται τον υπολογιστή, μωρό μου. Δεν πας, μωρέ, με τη Μαρίνα. Ναι, βρε, Μιχαλιό, έλα, θα περάσει καλά στο σπίτι. Άσε τη Μανούλα να δουλέψει. Καλά, πάμε. Μπράβο σου, είσαι πολύ κολλό παιδί. Μαμά. Έλα. Γιατί λείπει προϊστάμενη κάποιο ζουπούρο. Επ, τι έγινε, ρε παιδιά. Απαρτία βλέπω συμβαίνει τίποτα. Τίποτα. Τότε γιατί με ξεσηκώσατε και με φέρατε άρον-άρον? Για να σου σπάσουμε τη ρουτίνα. Μην ανησυχήσω, Κράτη μου, γιατί σήμερα δεν ρουτίνιασα καθόλου. Μπα, είχαμε ενδιαφέρουσα μέρα σήμερα. Ναι, μου ανακοινώσαν τις αυξήσεις στο γραφείο, οπότε έσπασε η ρουτίνα, σπάσαν και τα νεύρα μου. Και πόση αύξηση πήρες, αν επιτρέπετε? Άστο, ρε Σοκράτη, άστο, γιατί δεν μου φταίτησες τίποτα εσείς. Καλά, και η προαγωγή τι έγινε, λέει, ρε Αλέκο? Δεν μπορούν να μου δώσουν, λέει, προαγωγή, γιατί είμαι στην ανώτατη βαθμίδα. Δεν πάει παραπάνω. Οπότε τι προαγωγή να μου δώσουν? Όπα, όπα, το αφεντικό στην εταιρεία, είσαι αγοράκι μου και μας το κρύβες. Σε πετύχαμε στην κατάλληλη μέρα. Λοιπόν, εμείς όλοι αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε κοπάνα από τις δουλειές μας. Μέσα. Εξαρτάται. Για πού? Για ο αγόρι μου, που άλλο. Μέσα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τη Γιάννα. Οι άλλες τρεις θα έρθουν μόνες τους. Πάμε. Τι έγινε? Πήγαινε μέσα που σε θέλει. Καλά, καλά. Πήγαινε και θα τα πούμε μετά. Λέγε, ρε. 5%. Αλλά μου είπε να μην πω τίποτα σε κανένα, γιατί για μένα έβαλε κάτι παραπάνω. Επειδή καταλαβαίνει, λέει, τις ανάγκες που έχω τώρα που είμαι νιώπαντρος. Δηλαδή, εμένα τι θα μου δώσουμε παντρεμένη μια ντουζίνα χρόνια? Α, καλά. Μια φορά είχαν μια καλή ιδέα και οι άντρες μας. Ναι, μωρέ, καημένοι καλοί είναι στο βάθος. Και μας φώναξαν και εμάς. Ε, καλά, εντυπωσιάστηκα. Πάντως η Γιάννα δεν βλέπω να τα καταφέρνει να έρθει. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Μπα, να δεις που θα την αφήσω προϊσταμενός της. Εμένα μου φάνηκε συγκαταβατικός άνθρωπος. Χαρούμενη σε βλέπω, ξέρεσαι τα όλα. Λοιπόν, 5% μου έδωσε, αλλά μου είπε να μην πω σε κανένα σας τίποτα, γιατί μόνο σε μένα έδωσε τόσο. Αφού δεν είσαι νιώπαντρη. Επειδή ετοιμάζομαι να παντρευτώ και έχω έξοδα, μου είπε. Πάντως αυτό τον εκτίμησα που το κατάλαβα. Ναι, μήπως του είπες και ευχαριστώ από πάνω. Τι να του έλεγα. Α, Γιάννα, το ξέχασα. Πήγαινε μέσα. Λοιπόν, νιώπαντρη δεν είμαι. Να ξαναπαντρευτώ δεν το βλέπω. Τι σκάτα να του πω για να μου δώσει και εμένα 5%. Πες του, τη χώρισες. Ήρθα. Κλείσε την πόρτα. Μάλιστα. Γιατί κάνει ρεύμα? Για ηχεμήθεια. Κάθισε. Ευχαριστώ πολύ. Θα με κεράσει και καφέ? Για ένα παιδί μου, το θέμα μας το ξέρεις, είναι γνωστό. Ναι, γι' αυτό λέει για ένα νούμερο να τελειώνουμε. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Α, δεν έχεις δίκιο. Εγώ για σένα ειδικά έχω κάνει το καλύτερο. Το καλύτερο σε σχέση με τι? Σε σχέση με τους άλλους. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ, για ευνόητους λόγους, μην τους πεις τίποτα. Ορκίζομαι. Πρέπει όμως και εσύ, Γιάννα μου, να βελτιωθείς λιγάκι. Εγώ είμαι ανεκτικός, σ' αγαπάω, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι κι εσύ. Να πηγαίνω νύχτα στην οικοδομή να ανεβάζω στο τσάκα-τσάκα έναν τοίχο με τούβλα. Γιάννα, η συμπεριφορά σου να χαρακτηρίζεται και το ξέρεις καλά. Ναι, όταν μεταφράζω από τα ιταλικά, ενώ ιταλικά δεν ξέρω, συμφωνώ. Ναι, ξέρεις όμως ισπανικά, το ίδιο είναι. Σωστό, και αυτό μου διέφυγε. Όλη την ημέρα είσαι σε ένα τηλέφωνο τώρα. Δέχεσαι επισκέψεις. Εγώ είπα τίποτα. Τώρα δηλαδή τι μου λες? Σου λέω την αλήθεια, Γιάννα μου. Σήμερα το πρωί έφερες τη φιλενάδα σου με τη μαμά της, με εκείνο το μεγάλο κουτί με τα κουρκουμπίνια που είχε 3 κουρκουμπινάκια μέσα. Λοιπόν, λέγε το νούμερο για να θυμώσω για το σωστό λόγο. Το νούμερο είναι υπερβολικό και μου κάνει εντύπωση η στάση σου. 4%, κατάλαβα. 4%! Άκου 4%! Θα σου δίνω εγώ ποτέ 4%! Με έχεις παρεξηγήσει τελείως! Η αύξηση είναι 5%. Δεν το πιστεύω το θράσο σου. Α, είσαι πάρα πολύ γαϊδούρα. Αντί να πεις ένα ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτή την αύξηση αλλάζει η ζωή μου. Έτσι, μπράβο. Σοκράτη, τι έκπληξη είναι αυτή!
Μάζεψε τα. Πες στον παππού, λέει ένα ψέμα ότι σου είχε κάτι πολύ σοβαρό και πάμε ούζα. Γιατί έχουμε καμία επέτειο. Πρέπει να έχουμε επέτειο για να πάμε για ούζα. Όχι, ρε τρελάζεις. Να πάμε, λες. Να πάμε, να πάμε. Μας περιμένουν κι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Όλοι, παιδί μου, περιμένουν. Α! Δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται, γιατί άμα είναι να κάνω κοπάνα, θα πάω στο παιδί που είναι άρρωστο. Το παιδί είναι μια χαρά. Πέρασε να τον πάρω, δεν ήθελε να έρθει. Έχει κανονίσει να παίξει ηλεκτρονικά. Τον πήρα εγώ, τον πήγα στο σπίτι του φίλου του. Μου το λες αλήθεια? Ναι. Τότε ας το πάμε. Ναι, Βασιλή. Βασιλή, μωρέ μου, έτυχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορώ να φύγω? Τι σοβαρό? Έχω παραγγείλει μια ταπετσαρία, μωρέ, για τους καναπέδες μου. Και επειδή σήμερα είναι μόνο ταπετσιέρης, πρέπει να πάω σήμερα, αλλιώς θα τον βρω τον άλλο μήνα πια. Πειράζει? Καλά, πήγαινε. Πες στο Μάκη ό,τι εκκρεμότητες έχεις. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλή. Δεν θα αρχίσω. Γεια, γεια. Σήμερα. Σκάσε. Μακούλη, πάρε τις εκκρεμότητες μου και την κοπανάω για ούζα. Άντε, στο καλό. Γεια σας. Ωπα, άντε, μη γεια. Γεια σας, Αντώνη. Έτσι είναι η ζωή. Για τους λίγους, όχι για τους πολλούς. Έλα, εσύ δεν μπορεί να έχεις παράπονο. Ό,τι ώρα θέλεις, το έχεις. Το να μεγαλώνεις παιδιά είναι δουλειά full time, όχι 8 ώρο. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι, μωρέ, τώρα? Τσακώνεστε σπίτι σας, μη μας χαλάτε την κοπάνα. Κοπάνα και από τους καυγάδες. Κυρίως από αυτούς. Εγώ πάντως έκανα κοπάνα από το Βασίλη. Καλή ταπετσαρία, Γιάννα. Μπα. Τώρα που το σκέφτομαι, μάμπα! Hearts will play, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella, when the stars make you drool just like pasta puzzle, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore.